Καλησπέρα. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα πιο βαθύ θέμα, λίγο φιλοσοφικό. Δεν θα το έκανα αυτό το βίντεο, αλλά μετά την παρότριση ενό φίλου που το συζητήσα μαζί του Κωνσταντίνου, αποφάσισα να το κάνω τελικά. Ε, το θέμα έχει να κάνει με το γεγονό ότι στην αρχαία μυθολογία την ελληνική αναφέρονται ω παρθένε στο 12 η Θεά Αθηνά και η Θεά άρταμε. Και θεώρησα επειδή δεν βρήκα κάποια αναζήτηση εδώ και καιρό που έψαχνα χρόνια, ξέρω για ποιο λόγο ισχύει πραγματικά το ότι είναι παρθένε, για ποιο λόγο θεωρούνται παρθένε στο ελληνικό την ελληνική μυθολογία και το σκεφτόμουν και θεωρώ ότι βρήκα κάποιε απαντήσει που το εξηγούν αρκετά καλά. Παρόλο που δεν υπάρχει κάποια γνωστή απάντηση στο Ιντερνετ, δηλαδή να ψάξει κάποιο, δεν θα βρει κάποια σοβαρή απάντηση. Μου για την Άρτεμι το μόνο που βρήκα ήταν ότι έλεγε επειδή είναι Άρτεμι το όνομά τη, ότι και καλά είναι αυτή που δεν τέμνεται, είναι άτεμηνη και καλά, το οποίο δεν στέκει και τιμολογικά πολύ. Προσωπικά, εγώ για το Άρτεμι πολύ καταλήγω τιμολογικά στην λέξη Άρδεμι, δηλαδή με το τούτου του τα γράμματα, αν το τάβ Δέλτα το οποίο θα μπορούσε κανεί να, να, πει ότι είναι, ξέρω εγώ, ε, αγοροκόριτσο να το μεταφράσει στα αρχαία ελληνικά, με την έννοια ότι το άρι είναι το αρχικό του άρι, είναι το αρσενικό, και το δε μα στα ομοιρικά είναι το σώμα. Οπότε άρδε μη ίσω σημαίνει, ξέρω εγώ, η θεά η οποία είναι λίγο αγοροκόριτσο, έχει ξέρω εγώ, σωματότυπο ανδρό, α το πούμε. Ε, τώρα, όσον αφορά το θέμα για το πέρα από την ετοιμολογία των το, το όνομα τη Άρτεμη, όσον αφορά το ότι είναι Παρθένα, Κάτσα και σκέφτηκα ότι για ποιο λόγο ίσω να θεωρείται Παρθένα, και έτσι Εξέτασα τα στοιχεία τα οποία ε, αντιπροσωπεύουν την Άρτεμη, το οποίο είναι, είναι η θεά του κυνηγίου για τη μυθολογία. Μετά, αν το κάνει κατά προέκταση, το κυνήγι γίνεται στο δάσο. Όπου το δάσο είναι στην ουσία απάτητη φύση. Είναι αυτό δηλαδή που λέμε μέχρι σήμερα παρθένα φύση. Οπότε λογικά θεωρώ ότι γι' αυτό πρέπει να είναι και ο λόγο που η θεά Άρτεμη θεωρείται παρθένα, επειδή στην ουσία είναι η θεά που προστατεύει την άγρια φύση και είναι η θεά του κυνηγίου. Τώρα, στην περίπτωση τη Θεά Αθηνά, είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον το θέμα στον αφορά από αυτό που έχω πιθανολογώ εγώ και θεωρώ ότι στην ουσία ισχύει με τη θεά Αθηνά, ότι είναι Παρθένα, ότι έχει να κάνει με το γεγονό πω η θεά τη Σοφία, όπω γνωρίζουμε στην μυθολογία, ήταν επιθυμητή από όλου, από όλου του θεού, από όλου του θεού, ήταν αγαπητή, τη θέλανε τόσο πολύ, ήταν τόσο όμορφη. Δεν είναι τυχαίο, όπω ο Όμηρο αναφέρει και στην Ιλιάδα, που ο Πάρη ήθελε να επιλέξει ανάμεσα στη θεά Αίρα, τη θεά Αθηνά και τη θεά Αφροδίτη, πιάνει ομορφότερη στο το δεκάθη, η όμορφη θεά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι η θεά Αθήνα μπορεί να συναγωνιστεί ακόμα για την Αφροδίτη τη ομορφιά. Είναι τόσο επιθυμητή και όμορφη δηλαδή. Ε, και το γεγονό ότι είναι Παρθένα στην ουσία θεωρώ έχει να κάνει με την ιδιότητά τη πάλι, το ότι είναι η θεά τη Σοφία. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, είναι επιθυμητή από όλου του ανθρώπου η Σοφία. Όλοι την αγαπούν και την επιδιώκουν να την πετύχουν. Αλλά είναι τόσο δύσκολο να φτάσει στο επίπεδο τη θεά Αθηνά Σοφία, το ανώτερο, την ανώτερη Σοφία τη θεϊκή, που στην πραγματικότητα είναι άφταστη, απροσέγγιστη από του ανθρώπου, ακόμα και από του θεού στην ουσία. Οπότε καταλήγει να είναι παρθένα, να είναι στην ουσία κάτι ανεπίτευτο όνειρο ξέρω, όλων των ανθρώπων και θεών. Αυτό θεωρώ έχει να κάνει σχετικά με το γιατί η θεά Αθηνά και η θεά Άρτεμις θεωρούνται παρθένε στο ελληνικό δεκάθρο. Αυτό είχα να πω. Συγγνώμη σα, κούρασα. Γεια σα.